Πάμε στο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με ένα καλάθι από τον Γιώργο Μπόγρη, ο οποίος προέρχεται από πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και να το ξανά, λύσεται, περνάει, βάζει το καλάθι με ωραία κίνηση. 4-0. Χαραλαμπίδης, και αυτός προέρχεται από σπουδαία εμφάνιση. Κασελάκη σκέφτηκε το σουτ, εν τέλει πέρασε την μπάλα στον Τσαϊρέλη. Αυτός πάει από εδώ, πάει από εκεί. Εν τέλει με ένα παράξενο σουτ αποδεικνύει ότι έχει ανοιχτή γραμμή με το καλάθι. Κασελάκης δύσκολο σουτ, αλλά το είχε αυτό, ανέκαθεν το είχε. Καινούργια επίθεση για την Μπουντούτσνοστ και τρίποντο από τον Τσάπιν. Βέδας, Τσαϊρέλης στον Μπόγρη, ο οποίος αμέσως θα σηκωθεί. 22-17. Κούπερ οργανώνει από την αρχή, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο, 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπόγρης πρέπει να σουτάρει. Το έχει όμως, το σουτάκι από τα 6 μέτρα. 24-19. Μαργαρίτης. Γύρισε ο ίδιος πίσω και ουσιαστικά διόρθωσε το δικό του λάθος με τη βοήθεια του Κούπερ. Και έτσι ο ΠΑΟΚ μετά από 3,5 λεπτά αφλογιστίας πέτυχε ένα καλάθι. Ο Κούπερ προσπαθεί να ενορχιστρώσει. Διάβασε και τη φάση, είδε ότι ο Μπόγρης είχε πλεονέκτημα πάνω στις αλλαγές που έγιναν στα μαρκαρίσματα. 12 πόντι από τον Μπόγρη. Η απάντηση έρχεται με lay-up του Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς. Κακό σημάδι αυτό το αρνητικό ξεκίνημα για το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο Τσαϊρέλης με παλικαριά κατάφερε να ανοίξει εκεί ένα διάδρομο μέσα σε μποτιλιάρισμα και να σκοράρει. Κούπερ. Μέχρι πρόσφατα ήταν κολεγιόπεδο ακόμα. Περνάει και αυτός διάστημα προσαρμογής ο Κούπερ. Ο Μπόγρης αρχικά άτσαλος, αλλά κυνήγησε τη φάση. Τσαϊρέλης. Πέρασε. Αφύλακτη διάβαση εκεί. Να γιατί δεν έπαιζε ο Κόλμαν νωρίτερα. Πήγε να κάνει και το λάθος εδώ. Η μπάλα έφτασε με καραμπόλα στα χέρια του Τσάπιν. Ο Κούπερ ξεχύνεται μπροστά. Έχει δεξιά και αριστερά στηρίγματα. Τώρα θα το βάλει ο Κασελάκης. Πιο προσεκτικός. Καραλαμπίδης για τρεις. Ναι. Ένα τρίποντο επιτέλους για τον ΠΑΟΚ. Μόλις το δεύτερο του. 45-46. Εδώ ο Χαραλαμπίδης θα βρει τον Τσαϊρέλη με υπομονή. Ωραία προσπάθεια από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Και άλλο τρίποντο. Πάλι ο Πόποβιτς. Να εδώ ο δράστης, ο Αλέξα Πόποβιτς. Ο οποίος αυτή τη φορά πήγε μέσα. Πίσω από τον Χαραλαμπίδη δεν υπήρχε τίποτα. 48-56. Ιβάνοβιτς. Καραλαμπίδης λίγο αφηρημένος, αλλιώς θα την είχε κλέψει την μπάλα. Ίσως να έχει κουραστεί και ελαφρώς. Άλλο πρέπει να κλειστά τα παπούτσια, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. 48-58 με το κάρφωμα του Κόλεμαν. Κούπερ. Τσαϊρέλης. Να ένα καλό σου. 51-58 από τον Μαργαρίτη. Ο Κούπερ με τον Τσάπιν να περιμένει. Βρήκε πάλι τον Μπόγρη. Ο Μπόγρη στον ίσκιο του Ακιντέλε συνεχίζει το προσωπικό του ρεσιτάλ. Κούπερ ελευθερώθηκε και σούταρε. Ναι, 59-64. Το πρώτο καλάθι του Κούπερ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπόγρη είχε την ευκαιρία για το σούτ. Αυτή τη φορά προτίμησε να βγάλει έξω την μπάλα. Θα σουτάρει εδώ, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound διότι ο Ακιντέλε κοιμόταν. 63-64. Πάλι ο Κούπερ. Συνεχίζει με τον Μπόγρη στη μετάδοση του παρά τα 4 φάουλ του βασικού του σέντερ. Σουτ για το προσπέρασμα. Ναι! 66-65 από τον Απόλλωνα Τσόχλα. Ο Αλέξα Πόποβιτς θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. 66-68. Ο ένας από τους διεθνείς που λέγαμε πριν. Για να δούμε αν η άμυνα του ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει να ξεκινήσει νέα αντεπίθεση. Όχι όμως, ένα υπέροχο pick and roll από τον Τσάπιν και τον Ακιντέλε.
Κούπερ για τρεις. Βεβαίως. 69-70. Εύμης. Το παιχνίδι έχει άγρια ομορφιά, όπως λέμε. Δείτε όμως τι φάση έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Ωραία πάσα, καλάθι και φάουλ. Πάλι ο Κούπερ, πάλι ο Μπόγρης. Πέρασε ο Αλέξα Πόποβιτς, ήρθε και κατέβασε τους διακόπτες ο Τσαϊρέλης. Όμως ο Ακιντέλε ακολούθησε τη φάση, κάρφωσε και πήρε και το φάουλ. Τσόχλας. Είδε τον Τσαϊρέλη, του μεταβίβασε την μπάλα. Ο Τσαϊρέλης ήρθε απαρατήρητος από την πίσω πόρτα. 6,9 δευτερόλεπτα. Μπάλα βεβαίως στα χέρια του Κούπερ, ο οποίος θα πάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Για να τον δούμε. Κούπερ για την νίκη. Ναι! 1,4 δευτερόλεπτα. Μη γίνει τώρα η ζημιά. Δεν το θέλει και ο Θεός. 85-84. Αυτός ο DJ Κούπερ αποδεικνύεται πραγματικό χρυσάφι. Το τρίποντό του, δείτε το ξανά. 9 μέτρα. 85-84. Μα γιατί το μπάσκετ είναι το ωραιότερο άθλημα. DJ Cooper.